και το θέμα με τον τρόπο που εμείς λέμε, δηλαδή με πρωτοβουλίες αριστερών και άλλων κομμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι και πολλά από τα κόμματα των Πρασίνων, δηλαδή κατανοούν ότι το ζήτημα δεν είναι ελληνικό, είναι ζήτημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πρέπει να αλλάξουν τους σχετισμούς, να το πω έτσι. Για να πιστεί η Ευρώπη, πρέπει να αλλάξουν οι σχετισμοί. Και για να αλλάξουν οι σχετισμοί, προφανώς δεν αργεί η Ελλάδα για να το κάνει αυτό. Έτσι, αυτό. Αλλά θα εργαστούμε όλοι, όπως κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, όπως όσο μπορούμε, σε αυτή την κατεύθυνση. Και ελπίζουμε, θέλουμε να ελπίζουμε, γιατί διαφορετικά δεν είναι μόνο το προσφυγικό. Είναι συνολικά το για ποια Ευρώπη μιλάμε. Είναι ένα άλλο ζήτημα, βέβαια, συζήτησης που πρέπει να το ανοίξουμε κάποια στιγμή, γιατί βλέπουμε διαρκώς την Ευρώπη όλο ένα περισσότερο, ενώ μένει σε ζητήματα λιτότητας, θα επιβάλλει ωραιότητα σε όλες τις χώρες, όπως έχουμε δει και στη δική μας με διάφορους τρόπους. Όταν φτάνουμε εκεί που πρέπει να μοιραστούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι το προσωπικό αναλογικά, έχουμε μια εθνική εσωστρέφεια, να το πω έτσι. Εκεί θυμόμαστε άλλα πράγματα και ξανασηκώνουμε τύχη. Δεν γίνεται έτσι όμως με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να το ανοίξουμε αυτό το θέμα προς συζήτηση.